Καλημερίζω τον Γιώργο Καπόπουλο, τον καλό συνάδελφο από το Εθνός. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο. Είναι προαναγγελθήσα η έκπληξη και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι σοκάρονται για μια εξέλιξη που μάλλον είχε καθυστερήσει στην Ιταλία και μάλλον ήταν αναμενόμενη. Mm-hmm. Πόσες φορές θα σοκαριστούμε στην Ευρώπη? Με τον Brexit σοκαριστήκαμε, με τον Τραμπ σοκαριστήκαμε. Ναι. Παντού σοκαριζόμαστε. Με τελικά όμως τα ίδια πράγματα. Αυτό. Και κάνουμε τα ίδια πράγματα στην Ευρώπη. Έτσι δεν έχει αλλάξει. Ναι, συνεχίζεται η ίδια πολιτική λιτότητα. Δηλαδή, mm-hmm. πέρα από συζητήσεις για διορθωτικές κινήσεις, mm-hmm. για βελτιώσεις, ο πυρήνας της πολιτικής της γραμμής πλεύσης στην Ευρωζώνη είναι η κληρονομιά του Σόιμπλε. Mm-hmm. Να δούμε τώρα, βέβαια, με τη νέα γερμανική κυβέρνηση τι μπορεί να διορθωθεί ή να απαλυνθεί. Mm-hmm. Αλλά η λογική των μηδενικών ελλειμμάτων, η λογική το ότι είναι κόκκινη γραμμή και στην Ευρωζώνη δεν κάνουμε μεταφορά πόρων και δεν κάνουμε αμοιβαιοποίηση του κινδύνου, και για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, μεταφορά πόρων τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε είτε με τη μορφή επιδοτήσεων, είτε με τη μορφή κοινοτικών προγραμμάτων, είτε με τη μορφή επενδύσεων, ναι. την αυτονόητη κίνηση που έπρεπε να έχει κάνει η Γερμανία εδώ και καιρό για να εξισορροπήσει το εμπορικό της ισοζύγιο, που είναι σκανδαλωδώς πλεονασματικό υπέρ αυτής στη σχέση της με όλους τους υπόλοιπους εταίρους της. Αυτό είναι ένα στοιχείο που το ξεχνάνε, βέβαια. Ναι, και αμοιβαιοποίηση του κινδύνου είναι ο κοινός δανεισμός, πολύ απλά. Το ευρωομόλογο. Ακριβώς. Όσο λοιπόν η Γερμανία μένει περιχαρακωμένη σε αυτή τη γραμμή, τόσο η Ευρωζώνη για τις χώρες του Νότου και κυρίως για την τρίτη οικονομία της Ευρωζώνης, την Ιταλία, mm-hmm. θα είναι αβίωτη. Η Ιταλία πληρώνει, θυσίασε τη σταθερότητα του πολιτικού της συστήματος, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στο σύμφωνο σταθερότητας χωρίς να το κατορθώσει και αυτό. Mm-hmm. Και να δέχεται και επικρίσεις κιόλας ότι ο Ρέντσι ήταν χαλαρός στη λιτότητα που εφάρμοσε. Δεν μου λες τώρα, Γιώργο, ναι. από τις ιταλικές εκλογές συμπερασματικά, χοντρικά, τι συμπεράσματα, ναι. τι βγαίνει, τι προκύπτει? Βγαίνει καταρχήν ότι πρώτο κόμμα είναι το κίνημα των πέντε αστέρων, που δεν του το είχαμε πριν από λίγο καιρό, αλλά παρόλα αυτά όμως το είδαμε να κυριαρχεί. Το κίνημα των πέντε αστέρων είχε πλειοψηφική δυναμική, mm-hmm. απλώς είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο δίμηνο εντυπώσεις, καθότι ένα μεγάλο κομμάτι του ευρωπαϊκού κατεστημένου, κυρίως και από τις Βρυξέλλες και από το Βερολίνο, έπαιζε, χωρίς να το λέει φανερά, το χαρτί του Μπερλουσκόνη. Mm-hmm. Θυμάσαι τον Μπερλουσκόνη τι έλεγε για επιστροφή στη Λιρέτα και πώς mm-hmm. ξαφνικά είχε γίνει Ευρωπαίος, πώς ανακήρυξε υποψήφιο πρωθυπουργό τον Ταγιάννη, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και πώς είχε κυκλοφορήσει το σενάριο ότι μην ανησυχείτε, δεν τρέχει και τίποτα στην Ιταλία, θα τα βρουν ο Μπερλουσκόνη και ο Ρέντσι mm-hmm. την επόμενη των εκλογών. Mm-hmm. Στην Ιταλία διαμορφώνεται ένας νέος διπολισμός. Ενώ ο διπολισμός που διαμορφώθηκε μετά την επιχείρηση Καθαρά Χέρια το 1992 ήταν από τη μια μεριά το πρώην Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που είχε μεταμορφωθεί σε Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς και μετά σε Δημοκρατικό Κόμμα, ναι. και τη σκυτάλη διαδοχή στη Χριστιανοδημοκρατία την είχε πάρει η Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλουσκόνη. Τώρα έχουμε δύο όχι ευρωσκεπτικιστικές, αντιευρωπαϊκές και εθνικιστικές δυνάμεις σε δύο διαφορετικούς πόλους. Τον πόλο τον αντισυστημικό, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να προσελκύσει αριστερής ευαισθησίας ψηφοφόρους στο κίνημα των πέντε αστέρων του Μπέπε Γκρίλο, πρώτο κόμμα, και στον πόλο της και δεξιάς, τη σκληρή ρατσιστική ακροδεξιά της Λέγκας του Βορρά, του Σαλβίνη, που είναι πλέον πρώτο κόμμα. Για μένα αυτή είναι η σημαντική εξέλιξη. Το βόμβα στην Ευρώπη είναι λίγο να το πούμε, δηλαδή. Είναι κάτι περισσότερο. Λίγο να το πούμε, ναι. Δηλαδή είναι ότι αντί να είναι ο Μπερλουσκόνη επικεφαλής μιας ενωμένης δεξιάς, mm-hmm. επικεφαλής μιας δεξιάς που είναι ζήτημα αν θα κατορθώσει να παραμείνει ενωμένη, mm-hmm. είναι το κόμμα η Λέγκα του Βορρά, η οποία έχει επεκταθεί στο Νότο. Και αν δείξουμε μια ματιά σε ένα χάρτη της Ιταλίας, βλέπουμε το Βορρά να είναι ψηφίζει μαζικά Λέγκα και το Νότο να ψηφίζει κίνημα πέντε αστέρων. Η συντριβή επίσης του Δημοκρατικού Κόμματος είναι ένα καινούριο στοιχείο, έτσι. Mm-hmm. Ακολουθεί το δρόμο, δηλαδή, εξαερώθηκε η σοσιαλδημοκρατία στην Γαλλία. Εμένα Σούλτς μου θύμισε πολύ πάντως, από ναι. τα πρόσφατα. Ναι. Ο Ρέντσι κατά κάποιον τρόπο υπήρξε ένας πρόδρομος του μοντέλου και της συνταγής Μακρόν, mm-hmm. που κάηκε πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Δηλαδή υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα. Υποσχέθηκε στο Σόιμπλε προσαρμογή στο σύμφωνο σταθερότητας και στους συμπατριώτες του χρηματοδότηση της ανάπτυξης και ένα θέμα της οικονομίας. Mm-hmm. Δεν κατάφερε τίποτα από τα δύο. Πήγε να εκβιάσει με τη συνταγματική μεταρρύθμιση στο δημοψήφισμα του 2016. Αποδοκιμάστηκε πρώτη φορά, έκανε ότι δεν κατάλαβε το μήνυμα και τώρα τέλειωσε άδοξα
η πολιτική καριέρα του φιλόδοξου σαραντάρι δημάρχου Φλωρεντίας που το 2014 ξεκίνησε στο κομματικό πραξικόπημα, αυτό να το θυμηθούμε, δεν ήταν ποτέ εκλεγμένος πρωθυπουργός ο Ρέντσι, για να μεταμορφώσει την Ιταλία. Και στα αριστερά όμως του Δημοκρατικού Κόμματος, στην αριστερά δηλαδή, υπήρξαν ζητήματα. Κατακερματισμένη η αριστερά και είχε κακά αποτελέσματα. Μα εδώ πρέπει να είμαστε αναγκασμένοι να πάμε λίγο στο παρελθόν. Όταν το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα από την εποχή του Ευρωκομμουνισμού και του Μπερλινγκουέρ έδειχνε ότι πλέον δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ σοσιαλδημοκρατίας και κομμουνιστικής αριστεράς και ότι πρέπει να υπάρξει μια σύνθεση, ναι, την ώρα που το αποφάσιζε και οι δύο αυτοί πόλοι της αριστεράς, και το κομμουνιστικό σοβιετικό μοντέλο και η σοσιαλδημοκρατία, βρίσκονταν σε κρίση. Και έτσι το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα εγκατέλειπε το μοντέλο του υπαρκτού σοσιαλισμού και το λενινιστικό μοντέλο τη στιγμή που αυτό είχε αρχίσει να καταραίει, για να γίνει σοσιαλδημοκρατία τη στιγμή που είχε αρχίσει να καταραίει και η σοσιαλδημοκρατία στις βασικές της ιστορικές αναφορές. Έτσι έγινε ένα πλαδαρό, άνευρο, κεντρό κίνημα, του οποίου η διαχωριστική γραμμή στη διαχείριση της διακυβέρνησης από την δεξιά του Μπερλουσκόνη δεν ήταν πολύ ορατή για τους Ιταλούς ψηφοφόρους. Μα να μην υποτιμάμε τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος ψηφίζει μαζικά κόμματα όπως το κίνημα των Πέντε Αστέρων? Γιατί έχει πρόβλημα πολιτικής αντιπροσώπευσης στην Ιταλία. Είναι κουρασμένα τα παραδοσιακά κόμματα, όπως έλεγε ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, όπως άκουγα. Ναι, χθες, δεν διαφέρουν στην ουσία τους. Διαφέρουν μόνο στη ρητορική, αλλά στην πράξη τα περιθώρια που έχει αφήσει η μόνιμη δημοσιονομική λιτότητα του κυρίου Σόιμπλε απαλήφουν κάθε ουσιαστική διαφορά. Και να μπαίνει το δίλημα, γιατί να πάω να ψηφίσω Δημοκρατικό Κόμμα και να έχω δίλημα να μην ψηφίσω Μπερλουσκόνη, αφού όποιον και να βγάλω στην εξουσία την ίδια πολιτική θα ακολουθήσει. Γιατί θα έρχεται κάθε Οκτώβριο η Κομισιόν και θα μου λέει το έλλειμμά σου έχει υπερβεί το 3%. Αυτή η Ευρώπη δεν θα προχωρήσει πολύ. Γιώργο Καπόπουλε, θα ήθελες να είσαι ένα Σέρτζιο Ματαρέλα σε αυτή τη φάση της Ιταλίας? Νομίζω είναι πολύ δύσκολη η αποστολή που έχει το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι? Ναι, η αποστολή είναι δύσκολη. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρομαι, για τους φίλους ακροάτες. Βέβαια. Λοιπόν, η αποστολή είναι δύσκολη για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν μπορείς να αγνοήσεις, δεν παίζει το χαρτί του ευρωπαϊκού μετόπου, ναι, Μπερλουσκόνη, Ρέντσι, έτσι, και οι δύο μάλλον τέλειωσε η πολιτική τους καριέρα σε αυτές τις εκλογές, και δεν μπορείς να αγνοήσεις το σχηματισμό κυβέρνηση δυνάμεις όπως η Λέγκα του Βορρά ή όπως το κίνημα των Πέντε Αστέρων, όπως επίσης δεν μπορείς να προκαλέσεις την κοινή γνώμη και να πεις ότι κρατάμε τον Τζεντιλόνι πρωθυπουργό έστω μεταβατικής κυβέρνησης και τροποποιούμε τον εκλογικό νόμο για να ξανακάνουμε εκλογές. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα και κινδυνεύουν να έχουν πολύ υψηλό πολιτικό κόστος. Και αυτό που η εύκολη προσέγγιση στην Ιταλία είναι ότι δεν βαριέσαι. Η Ιταλία έχει παράδοση ακυβερνησίας και πολιτικών κρίσεων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή οι δύο κύριοι πόλοι στην πολιτική σκηνή της Ιταλίας αμφισβητούν την ευρωπαϊκή κανονικότητα όπως την διαμόρφωσε το Βερολίνο, αν μπορούμε να την πούμε, όπως την επέβαλε το Βερολίνο μετά την κρίση που ξέσπασε την άνοιξη του 2010. Και όλα αυτά, Γιώργο, μας αφορούν, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό η τιμωρητική ταυτότητα και η σκληρότητα του πρώτου μνημονίου που επιβλήθηκε στην Ελλάδα είχε σαν αποδέκτη την Ιταλία. Από τότε είχε καταγραφεί ότι η ορολογιακή βόμβα της Ευρωζώνης είναι η Ιταλία. Και περίπου το μήνυμα ήταν: κοιτάτε τι πάθετε οι Έλληνες και πάρτε τα μέτρα μόνοι σας. Επιβάλλετε μια πολιτική άτυπου μνημονίου για να μην πάσετε τα ίδια. Δεν είχαν αποτελέσματα όμως, από ό,τι φάνηκε. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα ανοίγει το επόμενο διάστημα. Γιώργο Καπόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και εγώ. Γεια. Yeah.